Πόλεμος ξέσπασε στην Ευρώπη για το φυσικό αέριο. Για προσωρινό πλαφόν μιλά πλέον δειλά-δειλά η Κομισιόν εν ώψη του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 24 Νοεμβρίου. Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Βέλγιο πιέζουν για νομοθετική πρωτοβουλία και απειλούν με βέτο στη Σύνοδο Κορυφής. Εν αναμονή τον γκάλο που βρίσκεται η κυβέρνηση, θέλοντας να μετρήσει τη φθορά από την υπόθεση των υποκλοπών. Ενώ τέλος, στις εκκρεμείς κύριες συντάξεις βάζει η κυβέρνηση, όπως έγινε γνωστό στη σημερινή εκδήλωση στο Υπουργείο Εργασίας, παρουσία του Πρωθυπουργού. Τέλος, στα δικά μας, εδώ δηλαδή στα της Κεντρικής Μακεδονίας, 17 νέα σύγχρονα και ασφαλή σχολεία θα αποκτήσει η Κεντρική Μακεδονία μέσους ΔΙΤ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Γιώργος Καραγιάννης Σταύρο. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα, είναι σαφές. Σήμερα είχαμε την παρουσίαση σε αυτήν πραγματικά σημαντική ανακοίνωση όσον αφορά στο μείζον θέμα των εκκρεμών συντάξεων που πράγματι μετά τις συντάξεις εμπιστοσύνης, συντάξεις fast track φαίνεται πως μπαίνουν σε μια ομαλή οδό. Φτάσαμε 2022 για να το πούμε αυτό. Πάση περιπτώσει, γίνεται. Ασφαλώς έχουμε το μείζον ζήτημα των γεωτρήσεων. Ξεκίνησαν ήδη οι προκαταρκτικές σεισμογραφικές έρευνες. Αυτό όμως που μένει είναι ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις, να έρθουν όλα στο φως όσον αφορά στο θέμα των παρακολουθήσεων. Και βέβαια, η άποψή μου είναι ξεκάθαρη, το βάρος της απόδειξης βαραίνει αυτόν που καταγγέλει. Δηλαδή, εγώ περιμένω τον κύριο Βαξεβάνη να μας πει, εντάξει, έδωσες 33 ονόματα, λέγεται ότι θα εμφανιστούν κι άλλες λίστες. Άλλα 100. Ναι, άλλα 100, άλλα 200, άλλα 1000. Το θέμα είναι οι αποδείξεις. Και εμείς μπορούμε να βγάλουμε αύριο ένα χαρτί που να λέει ότι παρακολουθείται ο Ραΐλογλου, ο Τσαλικίδης, ο Στράτος. Ναι. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Τα ντοκουμέντα πρέπει να συνοδεύονται από ντοκουμέντα. Και δεν μου άρεσε η Έφη Αξιόγλου, την άκουσα σε μία συνέντευξη, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ είπε τι. Ότι το βάρος απόδειξης το φέρουν αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν το. Αυτό δεν το κατάλαβα. Δηλαδή πρέπει να αποδείξει, για παράδειγμα, ο κύριος Δένδιας αν παρακολουθεί το ή όχι. Ειλικρινά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Είναι εύκολο να πετάς την μπάλα στην κερκίδα, ναι, την βεβαίως, ίδια στιγμή που η κυβέρνηση μέσα από τον Πρωθυπουργό Σταύρο βάζει τα διλήμματα ενώπιση των εκλογών του 2023. Θα μας βοηθήσει όλα αυτά ο εκλεκτός μας προσκεκλημένος, Χρήστο. Είναι ο κύριος Κώστας Τζαβάρας, βουλευτής Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας. Έχει διατελέσει και υπουργός παλαιότερα, πολιτισμού, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Τζαβάρα, καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, να κάνουμε την κουβέντα μας, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με την τοξικότητα που παρατηρούμε στο πολιτικό σκηνικό, στον απόϊχο των καταγγελιών για τις παρακολουθήσεις. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες την Πιερία, έθεσε ξανά τα διλήμματα των εκλογών. Όπως είπε, δεν είναι ώρα να ξανακυλήσει η πολιτική ζωή στον Βούρκο. Πού βαδίζουμε? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Οι δημοκρατίες έχουν μέσα τους τη σύγκρουση. Οι συγκρούσεις δεν ξέρω αν είναι τοξικές ή αν οδηγούν στο Βούρκο. Βέβαια, με βάση το αφήγημα του Πρωθυπουργού, αυτό έχει να κάνει με το ότι προφανώς είναι συκοφαντικές οι καταγγελίες που έχουν γίνει. Αλλά κατά την άποψη τη δικιά μου, γιατί εγώ θεωρώ ότι η δημοκρατία δυναμώνει όταν αναπτύσσονται συγκρούσεις στο εσωτερικό της. Είναι αυτό που έλεγε από παλιά ο μεγάλος φιλόσοφος Ηράκλητος. Όλα πρέπει να γίνονται κατέριν και χρεών. Όλα πρέπει να γίνονται δηλαδή μέσα από τη διαμάχη των διαφορετικών αντιλήψεων, των διαφορετικών απόψεων και βέβαια στο βαθμό που εξυπηρετούν την αναγκαιότητα του να λειτουργούν οι θεσμοί και να οδηγείται ο τόπος σε μια καλύτερη αύριο. Ναι, πώς θα πάμε όμως, κύριε Υπουργέ μου, σε ένα καλύτερο αύριο όταν η πολιτική ζωή του τόπου βουλιάζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, σε μια τοξικότητα. Πώς θα πάμε δηλαδή σε εκλογές με predator, με παρακολουθήσεις, με, εν πάση περιπτώσει, ένα διάλογο που μάλλον δεν βοηθάει.
Ναι, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήδη έχει, από ό,τι τουλάχιστον και σήμερα άκουσα κάποιους δημοσιογράφους που πρόσκυνται στην πλευρά του Μαξίμου, ήδη νομίζω ότι εντός των προσεχών ημερών θα αναλάβει πρωτοβουλία για ρύθμιση νομοθετική ζητημάτων που έχουν σχέση με τη χρήση αυτών των παράνομων λογισμικών. Ναι. Και μέσα από αυτή την πρωτοβουλία θα ρυθμιστούν και θέματα που έχουν σχέση και με τον εκτελεστικό νόμο του άρθρου 19 παράγραφος 1, δηλαδή το νόμο που αφορά την προστασία, την απόλυτη προστασία όπως προβλέπει το Σύνταγμα, του απορρίτου των επικοινωνιών. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και το περιμένουμε, γιατί θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ καλή αφορμή για μια διαβούλευση που θα πρέπει να συμμετέχει και η αντιπολίτευση, προκειμένου όλα τα σημεία των τριβών που ανέδειξε το τελευταίο τετράμινο σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων να οδηγηθούν σε μια κατάληξη, σε μια σύνθεση η οποία θα ενισχύσει το δημοκρατικό πολίτευμα και τους θεσμούς. Κύριε Τζαβάρα, επειδή αναφερθήκατε στους θεσμούς, λειτουργούν σήμερα οι θεσμοί στη χώρα μας? Είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται οι θεσμοί στις προκλήσεις της εποχής? Είστε ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός, έχετε διατελέσει υπουργός. Τώρα, έχει σημασία η γνώμη σας. Μου θέτετε να... Κάποιοι θεσμοί λειτουργούν, κάποιοι λειτουργούν λιγότερο. Να το κάνουμε κάπως πιο συγκεκριμένο, θα ήθελα το ερώτημα. Έχει να κάνει κυρίως με τους θεσμούς που έχουν να κάνουν με τις παρακολουθήσεις. Για παράδειγμα, έχουμε τώρα υποτίθετα συνεδριάσει... Εκεί πράγματι υπάρχουν κενά. Ναι. Ο νόμος αυτός, ο 3649 του 2008, πράγματι, όπως έχει διαπιστωθεί, έχει πολλά κενά, πολλές ελλείψεις και πιστεύω ότι θα είναι πράγματι πολύ επιτυχημένη η προσπάθεια που θα γίνει από την κυβέρνηση για να καλυφθούν αυτά τα κενά. Τώρα, αυτό που επίσης, τώρα να το προχωρήσω λίγο το θέμα για να προχωρήσουμε και τη συζήτηση. Ναι. Αυτό που βλέπω ότι θα έπρεπε να έχει αναπτύξει, αυτός ο θεσμός που θα έπρεπε να έχει αναπτύξει μια πιο αποτελεσματική δράση, είναι η δικαιοσύνη, την οποία τη βλέπω ότι δεν έχει έτσι ένα βηματισμό τέτοιο που θα μπορούσε τα αδιέξοδα τα οποία παρατηρήθηκαν στην κοινοβουλευτική διαδικασία να τα επεξεργαστεί με τους δικούς της μηχανισμούς και να οδηγήσει σε μια διέξοδο αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, να γίνω και πιο συγκεκριμένος. Ναι. Έχουμε ένα φάντασμα που πλανιέται στον πολιτικό, εν πάση περιπτώσει, ορίζοντα της δημοκρατίας μας, που είναι η κατοχή από κάποιους νομικά, εν πάση περιπτώσει, ή φυσικά πρόσωπα ενός παράνομου λογισμικού. Ενός λογισμικού, δηλαδή, που υπονομεύει από τη χρήση του το ατομικό δικαίωμα της ελευθερίας των επικοινωνιών. Υπάρχει νομοθεσία και αυτή έχει ενσωματωθεί, είναι η Συμφωνία της Βουδαπέστης του 2001 για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Έχει ενσωματωθεί αυτή η οδηγία στην ένομη τάξη τη δικιά μας και θα έπρεπε, επειδή υπάρχει κάποιος που έχει μια υποδομή που μπορεί να χρησιμοποιείται συστηματικά για τη διάπραξη εγκληματικών πράξεων που έχουν σχέση με την παράνομη υπονόμευση του απορρίτου των επικοινωνιών, θα έπρεπε τελικά να έχει γίνει εισαγγελική έρευνα προκειμένου να βρεθεί ποιος το έχει αυτό και να οδηγηθεί στα δικαστήρια. Γι' αυτό δεν έχω δει καμία κίνηση. Εδώ όμως τίθεται και το εξής ερώτημα τώρα. Η δικαιοσύνη προχωρά αργά γιατί είναι αργή στους ρυθμούς της ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος? Είναι κατευθυνόμενο δηλαδή αυτό? Ακούστε να σας πω. Στην Ελλάδα έχουμε μάθει οι μεν πολιτικοί όταν αναφέρονται στην δικαιοσύνη να ομνίουν στην ανεξαρτησία της, οι δε δικαστές όταν αναφέρονται στην ανεξαρτησία τους να ομνίουν στην αυτονομία τους. Εγώ λοιπόν, επειδή επί 41 χρόνια
είμαι δικηγόρος μαχόμενος της πρώτης γραμμής, θα σας πω το εξής. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης θα πρέπει να εξαντικρίζεται από την αμεροληψία της δικαιοσύνης. Δηλαδή, ανεξαρτησία σημαίνει αποχή από επεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Αλλά αυτή ακριβώς η θεσμική εγγύηση από την πλευρά της δικαιοσύνης πρέπει να επιβεβαιώνεται και να διασφαλίζεται από την αμεροληψία των εισαγγελικών και των δικαστικών αρχών. Άρα λοιπόν εδώ, χωρίς πάθος και χωρίς sine ira et studio, όπως λέγανε οι Λατίνοι, θα πρέπει κάποιοι να αναλάβουν το βάρος αυτά τα διλήμματα που έχουν εμφανιστεί στην πολιτική σκηνή και κυρίως και με τις καταγγελίες του Μπαξεβάνη, και δεν είναι μόνο βέβαια του Μπαξεβάνη, είναι και του Βήματος, είναι και της Καθημερινής, είναι και των Νέων, είναι και του NGR. Ναι, ναι. Όλα αυτά θα έπρεπε να έχει βρεθεί κάποιος να καλέσει αυτούς που γράφουν όλα αυτά τα ζητήματα και με μια κατεπίγουσα προκαταρτική εξέταση να δοθεί η δυνατότητα στην καθήλυν αρμόδια εξουσία που είναι η δικαιοσύνη να ρίξει το φως που απαιτείται για να ενημερωθεί ο λαός. Όλα στο φως λοιπόν, λέει ο κύριος Τζαβάρας, και θα συμφωνήσουμε απόλυτα μαζί του. Να πάμε όμως, κύριε Τζαβάρα μου, γιατί ακριβώς πρέπει να δούμε το άλλο μείζον ζήτημα, κατ' εμέ το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, δεν είναι άλλο από αυτό της ακρίβειας. Ακρίβεια, πληθωρισμό συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Η κυβέρνηση προσπαθεί, ακολουθεί μια επιδοματική πολιτική καταρχάς. Λέει όχι, επιμένει στην άρνηση για μείωση ΦΠΑ σε τρόφιμα και ειδικό φόρο κατανάλωσης όσον αφορά στο καύσιμο. Και ρωτώ, με λύσεις τύπου καλαθιού του νοικοκυριού μπορούν να δοθούν λύσεις? Εσείς είστε ένας πολιτικός που πάνω απ' όλα ακούει τους ανθρώπους σας. Τι βλέπετε? Νομίζω ότι το καλάθι της νοικοκυράς δεν είναι το μοναδικό. Και αυτό πράγματι φαίνεται, γιατί και με τα μεγάλα ποσά που έχουν διατεθεί από τον προϋπολογισμό και από την υπερφορολόγηση που έχει γίνει των υπερκερδών των παρόχων της ηλεκτρικής ενέργειας, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση ανάσχεσης του κύματος της ακρίβειας, το οποίο πράγματι δυσκολεύει τις συνθήκες της ζωής όλων των πολιτών, αλλά δεν έχει δημιουργηθεί από ενδογενείς, εσωγενείς αιτίες, αλλά είναι ένα ζήτημα που δυστυχώς έχει έρθει απ' έξω και ταλαιπωρεί όλη την Ευρώπη, όλο τον κόσμο και μαζί με αυτούς και μας. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτό το καλάθι της νοικοκυράς ήταν μια άστοχη ενέργεια. Ήταν μια παρέμβαση την οποία την ανέλαβε ο Υπουργός Ανάπτυξης, την προχωράει. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά και κάποιες αριθμίες που υπήρξαν και είναι λογικό να υπάρχουν στα αρχικά στάδια έχουν αρχίσει να διορθώνονται με υπουργικές αποφάσεις. Αλλά βέβαια πάντα, όπως λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση θα είναι δίπλα στον πολίτη σε όλη αυτή τη δύσκολη περίσταση που διέρχεται η κοινωνία. Ωστόσο, εδώ τίθεται και το εξής ζήτημα, για να δούμε και την κοινωνία. Έπρεπε να φτάσουμε στο 2022 για να μπορέσουμε επιτέλους να τρέξουν από την πλευρά της πολιτείας οι διαδικασίες απονομής της κύριας σύνταξης. Και σήμερα έχουμε και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος προαναγγέλει αύξηση άνω του 7% στις συντάξεις, επίδομα 250 ευρώ στους ευπαθείς ομάδες, και κατάργηση φοράς αλληλεγγύης. Είναι πολλά τα λάθη που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, κύριε Τζαβάρα? Τα λάθη είναι πολλά και μεγάλα. Και αν τα ξεκινήσουμε, θα έχουμε να μιλήσουμε για πολλά και επί πολύ. Γιατί πράγματι πριν από το 2008, όχι μόνο οι θεσμοί,
όχι μόνο οι κυβερνήσεις και τα κόμματα, όχι μόνο οι συνδικαλιστές και οι άλλοι φορείς, οι δήμοι, οι κοινότητες είχαν επιδοθεί σε έναν καταναλωτισμό ξέφρενο που ουσιαστικά μας οδήγησε στον εκτροχιασμό από τον οποίο χρειάστηκε για να επανέλθουμε να υποστούμε όλη αυτή τη βάσανο των μνημονίων, αλλά και σήμερα ακόμα θεωρώ ότι οι συνταξιούχοι πληρώνουν ακόμα και οι μισθωτοί πληρώνουν πολλές από τις συνέπειες που χρειάστηκε να επέλθουν για να υπάρξει μια ισορροπία και στα δημοσιονομικά πράγματα και γενικότερα στην οικονομία. Αυτό που όμως που με εντυπωσιάζει είναι το γεγονός ότι η σημερινή εκδήλωση που έγινε από το Υπουργείο Εργασίας ήταν ουσιαστικά η ανακοίνωση ενός μεγάλου άθλου, τον οποίον εάν μπορέσουμε και τον προσεγγίσουμε θα δούμε. Πιστεύω ότι αυτά που είπε, και δεν έχω λόγους να τα αμφισβητώ, αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Χατζηδάκης, ότι πλέον όποιος κάνει αίτηση για σύνταξη μέσα σε 2 μήνες θα ολοκληρώνεται η διαδικασία, πιστεύω ότι αυτό είναι αλήθεια. Εάν λοιπόν αυτό τουλάχιστον έστω και μετά από καθυστέρηση 2 χρόνων μπορέσουμε και το ζήσουμε, θα είναι πράγματι μια μεγάλη ανταμοιβή σε όλους εκείνους τους ξωμάχους της δουλειάς που ενώ έχουν πληρώσει επί 30 και 40 χρόνια εισφορές για να απολαύσουν μετά το τέλος του ενεργού τους βίου μια ήσυχη, ειρηνική και άνετη ζωή, έφτασαν στο σημείο επί 3 και επί 4 χρόνια να έχουν κάνει τα χαρτιά τους και να μην παίρνουν καθόλου σύνταξη. Όλα αυτά τα ζητήματα θεωρώ ότι είναι προς την κατεύθυνση της θεραπείας πολύ μεγάλων πληγών, τις οποίες εγώ χαίρομαι που αυτή η κυβέρνηση μπόρεσε και τις έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση που ακούσαμε σήμερα να περιγράφουν και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Ζαβάρα, να σας πω λίγο στα εθνικά θέματα, γιατί έχουμε όλα, έχουμε και τον τουρκικό αναθεωρητισμό, ο οποίος κλιμακώνεται σταδιακά τους τελευταίους μήνες και όλα δείχνουν πως δεν θα ηρεμήσουμε μέχρι τις εκλογές στη γείτονα χώρα. Φρονείτε πως η ελληνική απάντηση είναι η αρμόζουσα ή ασπάζεστε θέσεις πρώην πρωθυπουργών και ιδιαίτερα του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ηρίστου εν παρόδο 7 Δεκεμβρίου προσωπική άποψη, θα αναστατώσει πάλι τα ύδατα στη Νέα Δημοκρατία εκεί με το Ίδρυμα Αντώνη Σαμαρά. Καλά, βιαστό δεν πειράζει. Κλείνω την παρένθεση. Ότι πρέπει να ακολουθήσουμε, να υιοθετήσουμε μια πιο σκληρή γραμμή στα εθνικά μας θέματα. Κοιτάξτε να σας πω, γιατί και η συμβολή του Αντώνη Σαμαρά στην κρίσιμη περίοδο της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, σε αυτό δηλαδή που έχει καθιερωθεί να λέγεται ως κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, δεν ήταν ασήμαντη και δεν ήταν και χωρίς αποτελέσματα. Γιατί ουσιαστικά η συνεισφορά και των 2 αυτών πολιτικών θα πρέπει να μας φρονηματίζει κατά κάποιο τρόπο και όχι να μας εξοργίζει. Εγώ προσωπικά βέβαια έχω και μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αντώνη τον Σαμαρά. Υπήρξα υπουργός στην κυβέρνησή του. Βεβαίως. Και θεωρώ ότι ο πατριωτικός αυτός τρόπος με τον οποίο εκφράζεται καμιά φορά και στα θέματα που έχουν σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών και στα θέματα που έχουν σχέση με τις ελληνοτουρκικές διαφορές, δεν νομίζω ότι είναι ακραίος. Ίσα-ίσα... Όχι, δεν είπα ακραίος, δεν είπα. Πιο σκληρή γραμμή. Ότι... Ναι. Δεν είπα, δεν ναι, είναι μια σκληρή γραμμή, θέσεις, αλλά ναι, δεν είναι ακραίος όμως. Όπως επίσης και οι νουθεσίες του άλλου Μακεδόνα μεγάλου πολιτικού, του Κώστα του Καραμαλή, και στην ομιλία που είχε κάνει στο Μέγαρο Μουσική στην Αθήνα, και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα ζητήματα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Οδένδιας, και βέβαια με τις εντολές βέβαια του Πρωθυπουργού.
αποτελούν ένα μείγμα, ένα σύνολο, εν πάση περιπτώσει, απόψεων, θέσεων και ιδεών που δημιουργούν μια πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ εθνικά τονωμένη στάση απέναντι στα ζητήματα που μας θέτει ο γείτονας. Εγώ νομίζω ότι σε αυτή τη διάρκεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη κατάφερε η Ελλάδα ένα ξεχασμένο είδος όπως ήταν η εθνική άμυνα να το τονώσει σε τόσο μεγάλο και ισχυρό βαθμό ώστε η απέναντι πλευρά να αισθάνεται κάποιες ανασφάλειες και να δημιουργεί όλες αυτές τις εντάσεις, αλλά και από την άλλη πλευρά η αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδος να έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που η Ελλάδα πλέον να είναι εκτός από πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και μια ισχυρή δύναμη. Μάλιστα. Αυτό προσωπικά με ικανοποιεί και νομίζω ότι πρέπει να ικανοποιεί και κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Και με αυτό να το κρατήσουμε και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Κύριε Τζαβάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Κάνατε από κύριο Τζαβάρα. Πήρες και την απάντησή σου. Όχι, εγώ δεν. Ειδικά τα πρώτα και τις παρακολουθήσεις ήταν υπέροχα. Και ο Τζαβάρας είναι από τους ανθρώπους που δεν μασούν. Γι' αυτό δεν μπαίνει στα συστημικά μέσα. Τώρα, υλικά, θα σου απαντήσω τώρα. Τι να μου απαντήσεις. Οι αλήθειες να λέγονται. Ο άνθρωπος μια χαρά τα είπε. Όλα στο φως. Ήταν ο Κώστας Τζαβάρας. Τώρα πέραν του. Ο Κώστας Τζαβάρας ήταν από τους πρώτους ο οποίος είχε πάρει θέση στο θέμα των παρακολουθήσεων όταν είχαν ξεκινήσει καταγγελίες ήδη από το Βήμα. Εκεί όπου, εγώ αυτό θα κρατήσω, έπρεπε η δικαιοσύνη να παρέμβει ήδη από τότε. Όχι να περιμένουμε το τώρα. Η ιστορία δεν έπρεπε να σέρνεται μέχρι και πιο σήμερα. Πριν, ακριβώς, διότι δεν είναι το ντοκουμέντο μόνο. Αυτή η ιστορία ξεκινά από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μετά έχουμε τα δημοσιεύματα σε εφημερίδες που δεν τις λες ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως σήμερα είπε και κάτι άλλο. Ναι. Ότι μια συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία μπλέκεται και σήμερα. Ασπαχτεί. Έκανε αντίστοιχες δουλειές, μια απευθείας ανάθεση και επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και μάλιστα ο γιος όμως του τότε υπουργού είχε έμισθη αυτό σχέση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως το λέει για καθαρά για ένα και μόνο πολιτικό λόγο, για να καταδείξει ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Ότι όλοι δηλαδή αυτό είναι τώρα το επιχείρημα για να μην το δούμε προς τα έξω αυτή την ιστορία. Όχι. Δηλαδή. Σου λέω πώς το βλέπει ο Ανδρουλάκης. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Αλλά και ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να αποδείξει αυτά που λέει. Εγώ όχι μόνο. Επαναλάβω, δεν είναι στα λόγια. Μου, για να πάμε και στη διαφημίση σιγά-σιγά. Ναι, γιατί έχουμε καλεσμένο. Ακριβώς. Ότι τα ντοκουμέντα δεν πρέπει να περιορίζονται σε έναν τυχαίο τίτλο. Βεβαίως. Να αποδεικνύονται. Αυτό θέλουμε. Όλα στο φως. Ακριβώς. Πάμε σε διαφημίση και επιστρέφουμε.